τη συνεργασία, σε ποιο κομμάτι είναι αυτό που εστιάζεται εσείς ως εταιρεία, ως ΕΙΑ. Αναφέρθηκε σε κάποια προβλήματα ο κύριος Μίτκας, τα οποία θα αμβληθούν ίσως με το επιστημονικό προσωπικό. Θεωρήσαμε ως εταιρεία κοινής ωφέλειας και έχοντας ως άποψή μας την. Δεν πειράζει, συνεχίζεται, δεν πειράζει. Και έχοντας ως άποψή μας υψηλό αίσθημα και εταιρικής ευθύνης, ότι πρέπει να υπάρξει μια σύνδεση της ΕΙΑΘ με το Πανεπιστήμιο. Όχι μόνο από την πλευρά του Πανεπιστήμιου προς την ΕΙΑΘ, αλλά και από την πλευρά της ΕΙΑΘ προς το Πανεπιστήμιο. Έτσι, έξω από τις θέσεις που η ΕΙΑΘ προσφέρει στους φοιτητές που κάνουν πρακτική άσκηση, είπαμε ότι θα ενισχύσουμε 2 υποψήφιους μεταπτυχιακών σπουδών και έναν υποψήφιο των διδακτορικών σπουδών, οικονομικά, έτσι ώστε να διεκπαιρέσουν τις σπουδές τους, παραμένοντας αυτή τη χώρα, αυτή την περίοδο που αρκετοί νέοι φεύγουν στο εξωτερικό. Ένα είναι αυτό. Και αφετέρου, είπαμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ ΕΙΑΘ και ερευνητικών ομάδων του ΑΠΘ, έτσι ώστε θέματα που απασχολούν την ΕΙΑΘ, όπως είναι τα θέματα της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, τα θέματα του ελέγχου του δικτύου ίδρυσης και της ποιότητας του περιβάλλοντος, να είναι θέματα συνεργασίας μεταξύ των 2 φορέων, δηλαδή των ερευνητικών φορέων, των ερευνητικών εργαστηρίων του Πανεπιστημίου και της ΕΙΑΘ, γιατί πρέπει να εξασφαλίσει και καλύτερο πόσιμο νερό σε καθημερινή βάση και καλύτερη ποιότητα της επεξεργασίας των λιμάτων. Αυτό ήταν